Γεια σας και πάλι από το Web TV της Αυγής. Όσοι το παρακολουθείτε, πείτε και σε άλλους να το παρακολουθήσουν και να συνδεθούν στη διαδικτυακή μας παρέα και στη διαδικτυακή μας τηλεόραση. Μαζί μας έχουμε τον Υφυπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση. Τον είπα να πληρωτεί πριν, αλλά δεν πειράζει. Αλέξη, να σε ρωτήσουμε για το πώς φαντάζεσαι το ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα του συνεδρίου. Τι κόμμα θα ήθελες? Καλησπέρα καταρχάς. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Η ερώτηση τώρα είναι δύσκολο να απαντηθεί στα χρονικά πλαίσια μιας συνέντευξης, αλλά θα το επιχειρήσω. Νομίζω το συνέδριο αυτό είναι πολύ κομβικό, γιατί για πρώτη φορά καλούμαστε συλλογικά να απαντήσουμε σε πολύ βασικά ερωτήματα. Σε πολύ βασικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν και με το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, το πώς δηλαδή ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς κατάφερε να βρεθεί στην κυβέρνηση μιας ευρωπαϊκής χώρας, τι έγινε πέρυσι κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της κατάληξής της που ήταν η συμφωνία και πώς προχωράει η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου. Αυτά σε σχέση με το παρελθόν. Και το πιο κρίσιμο ερώτημα από όλα, πώς προχωράμε παρακάτω. Άρα, για να απαντήσω και ευθέως στο ερώτημά σου, εγώ νομίζω ότι ο στόχος είναι να βρεθούμε από τη Δευτέρα με ένα κόμμα το οποίο θα έχει ανακτήσει σε σημαντικό βαθμό τον κεντρικό ρόλο που πρέπει να έχει στην παραγωγή πολιτικής για το χώρο μας συνολικότερα, με ένα κόμμα το οποίο ενωμένο και με μια νέα όθηση από όλη αυτή την συλλογική δημοκρατική διαδικασία η οποία διεξάγεται τις τελευταίες μέρες θα είναι σε θέση να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Ένα κόμμα το οποίο ταυτόχρονα θα ελέγχει την κυβέρνηση αλλά και θα λειτουργήσει και ως ο φορέας εκείνος ο οποίος θα αφουγκράζεται τις ανάγκες κοινωνίας και θα τις μεταφέρει σε όλα τα κομματικά και κυβερνητικά επίπεδα. Αυτό νομίζω είναι ο στόχος από την διαδικασία η οποία λαμβάνει η χώρα αυτές τις μέρες. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ ζωντανή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι σύντροφοι, οι σύνεδροι τοποθετούνται με ειλικρίνεια στα βασικά ερωτήματα. Δεν επιχειρείται, αν θέλετε, μία κάλυψη των προβλημάτων ή των δύσκολων ερωτημάτων κάτω από το χαλί. Γίνεται μια ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση και νομίζω ότι μόνο να ωφεληθούμε έχουμε από αυτή. Αλέξη, μια ερώτηση. Μίλησες για την ανάγκη το κόμμα να ελέγχει την κυβέρνηση και να είναι πιο σφιχτή η σχέση τους. Με όρους καθημερινότητας και της ταχύτητας την οποία επιβάλλει η διαπραγμάτευση και η Επιτροπή, πόσο εύκολο είναι το κόμμα πράγματι να ελέγξει την όποια διαδικασία? Όταν λέω το κόμμα πρέπει να ελέγξει την κυβέρνηση, δεν το εννοώ με όρους παιδονόμου, αλλά το κόμμα θα πρέπει, ακριβώς επειδή είναι ο βασικός συλλογικός φορέας παραγωγής πολιτικής και βεβαίως το λέω παρενθετικά, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να παίξει αυτό το ρόλο θα πρέπει να ανοιχτεί και σε εκείνα τα στρώματα, τα παραγωγικά, δυναμικά, νεανικά στρώματα, τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν με νέες ιδέες, με νέες επεξεργασίες την κομματική ζωή. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και γι' αυτό, αν θέλετε, και για μένα το ερώτημα περί ανοιχτού ή κλειστού κόμματος είναι ένα δίλημα το οποίο τίθεται σε εντελώς λαθεμένη στατική βάση. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το κυρίαρχο ζητούμενο, το να μπορέσουμε να ανοιχτούμε λοιπόν σε αυτά τα στρώματα. Εφόσον αυτό επιτευχθεί, νομίζω ότι μπορεί πλέον να παίξει τον ρόλο του ως καθοδηγητής όλης της προσπάθειας σε όλα τα επίπεδα, και στο κυβερνητικό και στο κοινοβουλευτικό και στην ενίσχυση και στην εμβάθυνση επαφής μας με την κοινωνία. Είπες ότι το κόμμα είναι βασικός φορέας παραγωγής πολιτικής. Κατά πόσο μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αποτελεσματικός σε αυτή τη λειτουργία του, σε αυτό του το ρόλο, με τη σημερινή λειτουργία των τάσεων, και αν πιστεύεις ότι οργανωτικά και πολιτικά θα έπρεπε να υπάρξει κάποια αλλαγή μέσα από αυτό το συνέδριο? Κοιτάξτε, επειδή γίνεται και πολλή συζήτηση περί τάσεων,
θα πρέπει να είναι, νομίζω, απολύτως σαφές και προκύπτει από τη συζήτηση όλους μας ότι το ζήτημα με τη στάση, ένα ζήτημα το οποίο για το χώρο μας έχει την ιστορικότητά του και έχει καταγραφεί, αν θέλετε, και στις καταστατικές μας επεξεργασίες ως μια κατάκτηση η οποία δίνει τη δυνατότητα τη συνάντηση και τη όσμωση διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων που υπάρχουν στο χώρο μας. Νομίζω ότι είναι ένας πλούτος για τον χώρο, εφόσον λειτουργήσει με τους όρους ανοιχτής, δημοκρατικής, σωκοματικής διαβούλευσης που πρέπει να λειτουργούν. Προφανώς αυτό δεν συνδέεται με φαινόμενα που και στο παρελθόν υπήρξαν, με κόμματα μέσα στο κόμμα. Δεν είναι αυτή η λειτουργία των τάσεων και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχει σε σημαντικό βαθμό αποκατασταθεί η πραγματική διάσταση και τα πραγματικά χαρακτηριστικά αυτού του σημαντικού, αν θέλετε, αυτής της σημαντικής κομματικής διαδικασίας. Το βασικό ζητούμενο όμως, το βασικό, αν θέλετε, διακύβευμα είναι να αναζωογονηθεί η ίδια η κομματική ζωή. Είναι να μπορέσει το κόμμα σε όλα του τα επίπεδα, από το ανώτατο, αν θέλετε, καθοδηγητικό που είναι η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή, μέχρι τις οργανώσεις των μελών, να μπορέσει πραγματικά να μπει σε μια διαδικασία ειλικρινούς και ανοιχτής συζήτησης με την κοινωνία. Πόσο εύκολο είναι αυτό σε καιρό επιτροπίας και με την, αν θες, δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο να κυβερνήσει και να εφαρμόσει μια αριστερή πολιτική? Πόσο εύκολο είναι να ανοίξει το κόμμα σε νέο κόσμο? Δεν είναι καθόλου εύκολο και λόγω της επιτροπίας, αλλά θα έλεγα και λόγω μιας γενικότερης, αν θέλετε, κάμψης που περνάει το κομματικό φαινόμενο συνολικά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη χώρα μας, αλλά βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί την αριστερά πολύ περισσότερο από άλλες πολιτικές δυνάμεις, γιατί η αριστερά πάντα αναγνωρίζει το κόμμα στο βασικό κύτταρο παραγωγής πολιτικής. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι αναγκαίο. Είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω και για να μπορέσουμε ακριβώς αυτά τα οποία λέμε για το παράλληλο πρόγραμμα, για την αποτύπωση ενός αριστερού στίγματος στην πολιτική μας δράση, να μπορέσουν πραγματικά να πάρουν σάρκα και οστά. Χωρίς το κόμμα, χωρίς αυτό το συλλογικό φορέα παραγωγής και άσκησης πολιτικής, αυτό δεν γίνεται. Αλέξη, είσαι ένας άνθρωπος, και νομίζω να κλείσουμε και με αυτή την ερώτηση, σε μια νεαρή ηλικία που όμως πρόλαβες να ζήσεις τις καλύτερες, πολύ καλύτερες εποχές των προηγούμενων δεκαετιών, την όλη βουτιά της ελληνικής οικονομίας και της κατάστασης της ελληνικής κοινωνίας. Και ήθελα να σε ρωτήσω, έχοντας αυτά τα δύο παραδείγματα μέσα στα βιώματά σου και ως νέος άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, πόσο εύκολο πιστεύεις ότι είναι να ασχοληθεί σήμερα ένας άνθρωπος της δικής σου γενιάς με την πολιτική, όταν βλέπει ότι οι προσδοκίες προηγούμενων δεκαετιών κατέρευσαν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα τόσο γρήγορα και εύκολα? Γι' αυτό μίλησα και πριν, πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γι' αυτό μίλησα και πριν και για την απαξίωση του κομματικού φαινομένου συνολικότερα, γιατί ακριβώς όλη αυτή η βουτιά στο οικονομικό πεδίο προφανώς έχει και την έκφρασή της και στο πολιτικό. Στο όλοι ίδιοι. Ναι, και στο όλοι ίδιοι και στην απογοήτευση και στην, αν θέλετε, στην στροφή σε έναν άκρατο ατομισμό, ας πούμε, και στην αξίωση της συλλογικής δράσης. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για την αριστερά του 21ου αιώνα. Το πώς θα μπορέσει να εμπνεύσει και πάλι τις λαϊκές μάζες, να εμπνεύσει τον κόσμο ότι μόνο μέσα από τη συλλογική δράση, μόνο μέσα από συλλογικές οργανώσεις όπως είναι τα κόμματα, θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον για την ίδια και τις επόμενες γενιές. Προφανώς αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά σε συνθήκες, αν θέλετε, ύφεσης και οικονομικής στενότητας παροξύνονται φαινόμενα εκφυλιστικά και φαινόμενα τα οποία δεν ευνοούν την ανάπτυξη συλλογικών δραστηριοτήτων, αλλά νομίζω ότι για την αριστερά αυτό αποτελεί όρο επιβίωσης, το να μπορέσει να ξαναδώσει, αλλά και να ξαναδεί και η ίδια ίσως
και τις δικές της διαδικασίες, τις δικές της λειτουργίες, τις δικές της δομές μέσω των οποίων προσπαθεί να επικοινωνήσει με αυτή την κοινωνία. Είναι μια πάρα πολύ καλή λοιπόν ευκαιρία και για εμάς τους ίδιους και για την αριστερά και βεβαίως μιλώντας συγκεκριμένα για το κόμμα μας, το ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά όταν βρίσκεται στην κυβέρνηση, με μεγαλύτερη, αν θέλετε, δημιουργικότητα και επινοητικότητα σχέση με το παρελθόν και με μια τόλμη την οποία ίσως δεν επιδείξαμε στο βαθμό που θα έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια, να ανοιχτούμε σε αυτόν τον κόσμο, να αφουγκραστούμε και τις δικές του ανάγκες, να μην απαξιώνουμε κατά ανάγκη φωνές ή απόψεις οι οποίες δεν κουβαλούν ίσως τις δικές μας ιστορικότητες και το δικό μας, αν θέλετε, πολιτικό φορτίο, αλλά μπορούν να ενσωματωθούν με όρους ηγεμονίας από τη μεριά μας σε ένα πολιτικό σχέδιο νέας, αν θέλετε, χειραφετητικής προσπάθειας για την κοινωνία. Αυτό είναι το βασικό στοίχημα και για να το κάνουμε βέβαια αυτό δεν μπορούμε να βασιστούμε σε εύκολες λύσεις και σε βεβαιότητες που είχαμε στο παρελθόν, οι οποίες έχουν, νομίζω, και μέσα στην κρίση καταρρεύσει. Να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.